Λέω και εγώ δεν έχουμε καλό θέμα τεχνικό. Καλή σας μέρα, παιδιά, είστε καλά. Καλημέρα κύριε Σπύρο, καλημέρα, τι κάνετε. Μια χαρά, δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο την εισαγωγή μου, γιατί μπορεί να ήταν και εκτός αέρα. Με ακούσατε λίγο. Δεν σας άκουσα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω τότε, γιατί έχω ανάγκη και το σχόλιο σας περί αυτού. Λέω ότι το προσφυγικό, αν μπορεί κάποιος να το δώσει σε τίτλους, ανάλογα από ποια γωνία το βλέπει, μπορεί να το δει ως προσφυγικό ΑΕ, αγωνία για την Ευρώπη, ή προσφυγικό ανώνυμος εταιρεία. Επίσης, μια νέα έννοια που μπαίνει από νωρίς το πρωί στο δημόσιο διάλογο προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κύριου Δρίστα, που από νωρίς το πρωί μίλησε για επιβράβευση των προσφύγων που φτάνουν στα λιμάνια μας. Δηλαδή, τα καράβια θα φορτώνουν μισό αριθμό αντιβατών, προκειμένου να μένουν περισσότερες ώρες ή ημέρες στα νησιά, και έτσι αυτό σιγά σιγά να κουβεντιαστεί, να συζητηθεί δηλαδή και στους διακινητές και στους πρόσφυγες, και να λένε ότι εφόσον δεν θα εξυπηρετηθώ άμεσα, μην προτιμήσω τα ελληνικά νησιά ή τα ελληνικά παράλια για να μπορέσω να αναζητήσω την επιβίωσή μου. Θα ήθελα ένα σχόλιο για σας έτσι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λένε να είναι στα καράβια μέσα ο κόσμος και να ξεφορτώνουν τους μισούς και άλλη μισή να παραμένει στο πλοίο. Αυτό είπε. Στο νησί θα παραμένουν. Δηλαδή θα μένουν στην Κό, στην Λέσβο. Εκεί που θα φεύγουν 2.000 άτομα, την ημέρα θα φεύγουν ή το δίμερο 1.000 άτομα. Ο μισός αριθμός. Ναι, και ποιος αντέχει, και αντέχουν τα νησιά, άμα γίνει αυτό κάθε μέρα, άμα γίνεται. Αυτό, τι κόσμος θα μαζευτεί. Μπορεί να μαζευτούν πολλές χιλιάδες άνθρωποι στην Κό. Αντέχει κόσ να παραμείνει τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Αυτή η επιβράδυνση δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Μα ακούτε. Με προσοχή σας ακούω. Ναι. Όπως το προβληματισμό σας. Διότι είναι άγνωστο, είναι άγνωστο σε τι πλήθος θα γίνει τελικά η αποβίβαση στην ΚΟΣ, στα διάφορα νησιά. Και αν επιβραδύνουμε τις αποχωρήσεις από εκεί και μένουν εκεί, μπορεί να θα έχουμε εγκαταστάσεις εκεί για τόσους πολλούς. Πάμε τώρα να σας πω, Πρόεδρε, ότι προφανώς το προσφυγικό ως ζήτημα, ως καυτή πατάτα που συζητήσουμε με κλίση, ναι, μπορείς να λέμε οι δημοσιογράφοι, δεν θα φέρει κανένας, καμία κυβέρνηση να πέσει στα χέρια της και να το διαχειριστεί. Καμία κυβέρνηση, όχι μόνο στην Ελλάδα, και μια κυβέρνηση, ναι, κανένας κράτους, καμία χώρα. Ναι, αλλά φταίμε εμείς, φταίμε όπως το διαχειριστήκαμε, γιατί επί τρεις μήνες λέγαμε να μπει το ΝΑΤΟ, να μην μπει, παίζαμε την κολοκυθιά. Λέγαμε η ακτοφυλακή να είναι μεικτού τύπου. Η Frontex καλώς μπαίνει, κακώς μπαίνει. Όλα αυτά δημιούργησαν έναν εφιάλτη. Οι μήνες περνάγαν, λέτε. Πώς? Και οι μήνες περνάγαν, λέω. Ναι, περνάγανε και στα μάτια της Ευρώπης δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Ελλάδα καθυστερεί και φταίει. Γιατί αν το ΝΑΤΟ είχε πέμπει πολύ νωρίτερα και αν η Frontex έκανε κοινές περιπολίες πολύ γρηγορότερα, θα είχε το κύμα αναχαιτιστεί. Δηλαδή θα ήξεραν οι άνθρωποι στη Συρία ότι δεν πάμε προς Ελλάδα, εκεί θα έχουμε προβλήματα. Ενώ τώρα διαδίδουν ότι πάμε στην Ελλάδα, εκεί έχουμε καλή αντιμετώπιση. Και έρχεται κάθε μέρα κύμα από εδώ. Και έχουν μαζευτεί, λέει, και εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία. Τι θα γίνει εκεί? Έχει συγκεντρωθεί με μέγα πλήθος που εγγίζει τα 2 εκατομμύρια στην Τουρκία. Αν αληθεύει αυτός ο αριθμός για την Τουρκία, είναι ένα πράγμα που δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Καταλάβατε τι λέω. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης, Πρόεδρε, είναι ότι, και μάλιστα όπως εκφράστηκε, ναι, και ο Πρόεδρος Καμένος, ναι, ναι, τι είπε. Εθνικής Άμυνας, λέει ότι εφόσον έχει εμπλακεί πλέον και επίσημα μπαίνει, βγαίνουν τα καράβια του ΝΑΤΟ, θα μπουν στο Αιγαίο, ναι, θα υπάρχει αποτροπή. Και αν τυχόν βρούμε... Δεν θα υπάρχει αποτροπή. Θα στην Τουρκία. Δεν πιστεύω η Τουρκία να δεχθεί πίσω όλους αυτούς. Ούτε θα υπάρχει αποτροπή, γιατί το ΝΑΤΟ έχει υποχρέωση να διασώζει. Δεν κάνει εχθροπραξίες το ΝΑΤΟ. Άρα το ΝΑΤΟ, όπου υπάρχει κίνδυνος για πνιγμούς, θα παρεμβαίνει, θα τους ανεβάζει πάνω στο πλοίο και θα τους πηγαίνει στα χωρικά ύδατα της χώρας πλησιέστερα που τους εντόπισε. Η χθεσινή μου επαφή με κάποιον μεγάλο παράγοντα στρατιωτικό του ΝΑΤΟ, αυτό μου είπαν, ότι θα τους το ΝΑΤΟ όταν εντοπίζει κάτι, εάν μεν αυτό το κάτι πάει το πλοίο καλώς με ασφάλεια, θα το αφήνει να συνεχίζει. Εάν κινδυνεύει, θα τους ανεβάζουν στο πλοίο και θα τους οδηγούν στο κράτος πλησιέστερα προς το οποίο τους ενέβραν.
τους εντόπισαν. Καταλάβατε. Σε εμάς έρχονται δηλαδή. Αυτό γι' αυτό πιστεύω ότι, ο κύριος Μουζάλας και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί βρίσκονται σε πλήρη πλάνη και θεωρώ ότι μετά τη σύνοδο αρχηγών πρέπει να πάμε σε οικουμενική κυβέρνηση, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Είναι επικίνδυνοι, κύριε Σπύρο μου. Μόνο αυτά που λέει ο Καμένος δείχνουν ότι έχει άγνοια του προβλήματος. Καταλάβατε, αν θεωρεί ο κύριος Καμένος ότι το ΝΑΤΟ θα τους οδηγεί πίσω στην Τουρκία, πλανάτε. Θα δείτε τη συνέχεια. Άλλωστε η Τουρκία θεωρεί το Καστελόριζο Ανατολική Μεσόγειο, όχι Αιγαίο. Να το ξέρετε ότι η Τουρκία θεωρεί επίσης όλα τα Δωδεκάνησα αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη η Τουρκία. Και το κάνει αυτό για να διακόψει την ΑΟΣ Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Ελλάδος. Καταλάβατε. Για να μην μπορεί ούτε η Κύπρος να κάνει εξορίξεις πετρελαίου, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Αίγυπτος. Η Τουρκία βάζει... Πρόεδρε. Τι να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιστοί. Τώρα θα φανεί ότι ο ελληνικός λαός και κάτι ανόητοι δημοσιογράφοι που βρίζαν τους Γερμανούς, ότι είναι οι μόνοι που μπορεί να στηρίξουν αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί έχουν κάθε συμφέρον, και εμείς οι Έλληνες έχουμε κάθε συμφέρον, να είμαστε ενωμένοι. Τώρα θα φανεί ο ρόλος της Ευρώπης. Καταλάβατε, γιατί μόνοι μας σε μια τέτοια κατάσταση αντιλαμβάνεστε τι θα παθαίναμε. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας με τις χώρες του Βορρά, γιατί αν σταθούμε στην προχρεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού μας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, κατηγόρησε πάνω κάτω σκοταδιστές και μεσαιωνικές. Ναι, δεν είναι πράγματα. Ο Τσίπρας, γι' αυτό σας είπα, ο Τσίπρας όταν ανακάλεσε τον πρέσβη στην Αυστρία, ουσιαστικά εδήλωσε την αποτυχία του. Καθένας μπορεί να βρίζει. Η διπλωματία είναι για να προλαβαίνεις, όχι για να βρίζεις και να κατηγορείς. Όταν βλέπετε στη γνώσσα της διπλωματίας κάποιος να υβρίζει και να αναθεματίζει, έχει χάσει το παιχνίδι της διπλωματίας, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πάμε τώρα στην επικείμενη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Λεβέντη? Η άποψή μου για την επικείμενη συνάντηση είναι ότι αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε. Τα λάθη που έκανε, ότι ήρθε εδώ και μας είπε ότι λύθηκε το θέμα μέχρι 7 Μαρτίου και πριν αλέκτορ λαλήσει απεδείχθη ότι διεψεύστη. Θα τα πείτε του Πρωθυπουργού? Βέβαια. Μα τα είπα ήδη εχθές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αναλυτικά, του έδωσα υπόμνημα ότι και του Καμένου οι κουβέντες και του Τσίπρα οι κουβέντες είναι στο κενό. Του μεν Καμένου, γιατί η Τουρκία επιμένει στις γκρίζες ζώνες και ότι το Καστελόριζο είναι εκτός Αιγαίου και είναι Ανατολική Μεσόγειος, επιμένει η Τουρκία επ' αυτού. Ναι. Ο δε Τσίπρας που είπε ότι μέχρι τις 7 Μαρτίου μην ανησυχούμε, δείχνουν αλληλεγγύη όλοι. Και οι άλλοι είχαν έτοιμη σύνοδο για να κλείσουν τα σύνορα. Δηλαδή η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών για να καταλάβουν οι πολίτες. Θα γίνει απλά και μόνο για να τα ψάλετε στον Πρωθυπουργό ή ο Πρωθυπουργός να επιχειρήσει να... Όχι, να έρθει πρώτον ευθυνών του. Να έρθει πρώτον ευθυνών του, γιατί ζητάει συνένεση σε μια πολιτική ολισθηρή. Ζητάει συνένεση σε κάτι που αν του δώσουμε τη συνένεση καταστρέφουμε τη χώρα μας. Εμείς ευχαρίστως, εγώ προσωπικά θα έδινα συνένεση και στο μεγαλύτερο εχθρό μου αν αγωνιζόταν για το καλό της χώρας. Αλλά όταν βλέπω ότι από το ένα λάθος πάει στο άλλο, τι συνένεση να του δώσω? Και κάνουνε του κεφαλίου τους, ο Μουζάλας απειλεί, όλοι απειλούν. Και σας είπα, στη γλώσσα της διπλωματίας όποιος απειλεί έχει χάσει το τρένο, είναι δήλωση αποτυχίας αυτό. Καταλάβατε. Τα τόνισα και στον κύριο Παυλόπουλο και του τόνισα τις ευθύνες του για την οικουμενική. Του τόνισα τις ευθύνες ότι σαν ανώτατος άρχον έχει υποχρέωση να προλάβει μια καταστροφή. Τώρα είναι αυτά που λέμε. Σε 2 μέρες μπορεί να είναι κι άλλα. Και σε 6 μέρες να είχα 2 έλεγχος. Και μέχρι τις 7 του μηνός που θα γίνει η σύνοδος έξω, να είμαστε προτετελεσμένων γεγονότων, να μην μπορεί να γυρίσει πίσω το ποτάμι. Πάμε λίγο σας παρακαλώ στο αγροτικό. Ναι. Προσέχοντας τη λεπτομέρεια την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, άρχισα να εμπιστώνω ποσοστά που έδινε ο κ. Τσίπρας
προκειμένου να καταλάβω εγώ πιθανότητα ως τηλεθεατής, ακροατής, αναγνώσεις των τοποθετήσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι δηλώνουν πολύ λίγα οι αγρότες. Ήποπτα πολύ λίγα. Και δε αυτό στέφτηκε με επιτυχία, αυτή η λογική, κατά την κρίση μου, την ταπεινή που κρίση, όταν αναρωτήθηκε αμέσως από τα κείμενά του ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι απευθύνθηκα στη συνάντηση σε έναν αγρότη και του λέω εσύ πόσο εισόδημα έχεις, και μου απάντησε ο αγρότης 50.000 ευρώ. Αυτό ξέρετε επικοινωνιακά για τον πολίτη που το ακούει, το βλέπει και το διαβάζει. Είναι ένα σοκ. Σου λέει καλά, αυτοί διαμαρτύρονται. Έναν αγρότη διάλεξε τυχαία από τον Υπουργό να το ρωτήσει και βγάζει 50 το χρόνο. Ναι, αλλά ναι, προσέξτε, βγάζει ο αγρότης 50.000, τι του μένει στην τσέπη, είναι καθαρά. Όχι, δεν βγάζει μόνο οι αγρότες 50.000 ευρώ. Ναι, αυτά είναι επικοινωνιακά τρίκ της κυβέρνησης. Οι αγρότες μπορεί να βγάλουν και 200.000 τζίρο, αλλά στο σπίτι τους φαΐ να μην πάνε. Ναι, αλλά χθες με μια μπουκάλα σίγουρο το βγάλαν το αφορολόγητο στα 9.500. Εντάξει, ναι, αυτά είναι τώρα δημόσια σχέση του Τσίπρα. Ναι, εντάξει, δεν μας τα πάρουνε προς το παρόν, είπαν όμως, αν προσέξατε. Α, είπε και προς το παρόν. Ναι. Οπότε την άλλη εβδομάδα μπορούν να μας τα πάρουνε. Λοιπόν, εγώ άλλο λέω τώρα, ότι οι αγρότες ως επάγγελμα κινδυνεύουν. Δηλαδή το κόστος παραγωγής είναι ανώτερο από την τιμή διάθεσης. Και είναι κακό να μιλάει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε στους αγρότες και τους έλεγε ό,τι θέλετε δικό σας. Αν ήταν κάναν φοροδιαφυγή αγρότες, πότε το κατάλαβε ο Τσίπρας τώρα? Να τους το έλεγε πριν το Σεπτέμβριο να δούμε πόσους ψήφους θα ελάμβανε. Αυτό είναι το τίμιο, κύριε Σπύρο μου, και όχι αυτές οι ατιμίες που γίνονται. Αυτά είναι ατιμίες. Απ' τη μια να τους χαϊδεύεις για να πάρεις την ψήφο και την άλλη μέρα να διαπιστώνεις ότι είναι φοροφυγάδες. Αυτά δεν είναι... Κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Την ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Ναι, βεβαίως, Σπύρο μου, απλά γιατί σήμερα βγήκα για να κάνω κάτι. Ναι, πέστε μου. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή και εσείς ακούτε και διαβάζετε και βλέπετε και πιστεύω ότι γνωρίζετε πολλά περισσότερα από όσα οι υπόλοιποι. Αυτά τα κυκλώματα για αυτό το κύκλωμα που αποκαλύφθηκε των δημοσιογράφων εκκλησιαστών που απεικονίζονταν με πακέτα για το διαδίκτυο ή για οτιδήποτε. Ναι. Θέλετε κάτι να πείτε για αυτό που θα φώτισε λίγο την υπόθεση αυτή και θα ενημερώσει? Ακούστε. Είμαστε καλύτερα. Ακούστε, με τα ΜΜΕ, ναι, το πράγμα βρωμάει. Αυτοί μπορεί να ήταν εκβιαστές χαμηλής στάθμης και να ενεργούσαν έτσι. Αλλά γενικώς τα ΜΜΕ, το πώς πηγαίνει η κρατική διαφήμιση, πώς απευθύνονται στους επιχειρηματίες για να τους εκβιάζουν να παίρνουν λεφτά οι διάφορες εφημερίδες και τα κανάλια, είναι ένα βρώμικο κύκλωμα. Δηλαδή υπάρχουν και εκβιασμοί που γίνονται κυριλέ από τους υποτιθέμενους πρωτοκλασσάτους. Τώρα αυτός ήταν ευθυνιάρης, ενήργησε με τον βλακώδη τρόπο που ενήργησε και συνελήφθη. Αλλά γενικώς, εγώ από τότε που πρωτοασχολήθηκα με την πολιτική, με πλησιάσανε δημοσιογράφοι, κανάλια, εφημερίδες για να μου τα παίρνουν, για να δίνω φακελάκια, να κάνω, να δείξω. Είναι βρώμικο το κύκλωμα και αν θέλουμε μη βάλουμε στην πυρά τρεις και ότι με αυτούς τους τρεις καθάρισε το κύκλωμα. Είναι βαθύτατα βρωμερό το κύκλωμα. Γιατί σας λέγω, μπορεί μια μεγάλη εφημερίδα να παίρνει από την αγροτική ζωή, από την αγροτική ασφαλιστική, από την εθνική τράπεζα, να παίρνει κολοσιαίες διαφημίσεις που να μην τις δικαιούται και να τις δίνουν οι διάφοροι δικούντες από το φόβο μήπως αρχίσει αντιδικία. Με καταλάβατε? Δηλαδή μια μεγάλη εφημερίδα έχει δυνατότητα να βλάψει τον πρόεδρο μιας ΔΕΚΟ. Οπότε ο κάθε πρόεδρος της ΔΕΚΟ λέει ας δώσουμε, ξέρω εγώ, στην Ελευθερωτική, στο Έθνος, λέω τώρα τυχαία ονόματα λέω, στον Ελευθερω... ας δώσουμε 10 σελίδες διαφήμιση για να ηρεμήσει η κατάσταση. Λοιπόν, αυτό που έκανε αυτός ο εκδότης το έκανε με φτηνό και βλακώδη τρόπο, εξόφθαλμο, ενώ άλλοι το κάνουν κυριλέ και σε πολύ μεγαλύτερα ποσά. Και πρέπει να προβληματιστούμε επί του όλου κυκλώματος της κρατικής διαφήμισης και του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ πλησιάζουν τις εταιρείες προκειμένου να παίρνουν επιχορηγήσεις. Είναι άποψή μου αυτή, Σπύρο μου, ότι νοσεί βαθύ... Ναι. Το απάντησα, αυτό το απάντησα χθες και στον κύριο Τριανταφυλόπουλο.
ότι αυτοί συνελήφθησαν αυτοί γιατί φέρτησαν σαν ανόητοι φτηνιάριδες, ενώ άλλοι κάνουν εκ του ασφαλούς πολύ χειρότερα πράγματα, και μου είπε πάντα έλεγε την αλήθεια και γι' αυτό σε ψήφισε ο κόσμος. Αυτό μου απάντησε. Λογικό το βρίσκω. Ναι, ναι. Τα περί κοινής λογικής και ευθύνητας τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα το παρακολουθήσουμε, αλλά θέλει ειδικό νόμο που πηγαίνουν οι κρατικές διαφημίσεις και οι ιδιωτικές διαφημίσεις που πηγαίνουν, να βγαίνουν στο ίντερνετ, να τα μαθαίνουμε όλοι και να βλέπουμε αν τα ποσά ανταποκρίνονται στις θεαματικότητες, στο αριθμό εντύπων που διακινεί κάθε μέσο. Δηλαδή πρέπει το χρήμα να πηγαίνει αναλογικά με τη δυνατότητα του εντύπου ή του μέσου. Αυτό γίνεται έξω. Ενώ εδώ άμα έχεις φίλο έναν υπουργό, παίρνεις από τη ΔΕΗ κάθε μέρα ολοσέλιδη διαφήμιση. Και η ΔΕΗ είναι ανεξέλεγκτη, δεν δίνει πουθενά λογαριασμό. Αυτό το έσχος, γενικευόμενο, έχει δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Χαριτάτο. Πρόεδρε, θα ευχαριστώ θερμά, θα τα πούμε και στον αδειοθάνατο. Ναι, ναι. Όποτε θέλεις. Θερμά. Σ' αγαπώ, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σου, αγόρι μου.